Καλημερίζω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και τον πρόεδρο της ΟΕΣΚ, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Τι κάνετε, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα και καλή χρονιά. Φαντάζομαι γελάτε με αυτά που λέω. Τι να πω, θέλει. Εντάξει, στη χώρα μας είναι μια σχέση μεταξύ κοινωνίας, παράξενα πράγματα που οι άνθρωποι μέσα, οι άνθρωποι έχουν έτσι μια διαφορετική νοοτροπία, προσπαθούν από την άλλη μεριά να λειτουργήσουν με ένα διαφορετική άλλη νοοτροπία. Οι άνθρωποι της καταστολής και της επιβολής του νόμου. Υπάρχει μια ακόμα στη χώρα μας μια πολύ παράξενη σχέση και παράξενη κατάσταση που θα περάσει φαίνεται χρόνια για να μπορέσουμε να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Ο άνθρωπος ήταν νοικοκύρης. Μακάρι αυτό το νέο σύστημα να τουλάχιστον να μας νοικοκυρέψει. Αυτό λέω εγώ. Κάποια στιγμή να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Πρέπει να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Δεν γίνεται. Υπάρχει ένα κράτος. Υπάρχει μια πολιτεία και πρέπει ο κάθε πολίτης μέσα που πρέπει να έχει τα δικαιώματά του αλλά πρέπει και το κράτος να γνωρίζει όλα τα σχετικά δεδομένα με τους πολίτες με τους οποίους πρέπει να συνεργαστεί. Δεν είναι μια ευνοούμενη δημοκρατία και ευνοούμενο κράτος. Εντάξει, ανοίγουμε μια άλλη κουβέντα τώρα, αλλά η ουσία είναι ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχει ένα νοικοκύρεμα. Κύριε Κουμαντάκη, σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο στο Ηράκλειο, έτσι μια πρώτη αποτύπωση του πώς πήγε η αγορά. Γιατί πάρα πολλές φορές λέμε ότι το πανίβρακι δεν βγαίνει. Πάρα πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει και οι δυο μας ότι η αγοραστική μας δύναμη είναι στον πάτο και πολλές φορές κάτω από τον πάτο του βαρελιού που ξύνουμε, αλλά άδικα τον ξύνουμε αυτό τον πάτο του βαρελιού. Ωστόσο οι γιορτές προσφέρονται πάντα για μια παραπάνω, αν θέλετε, κάλυψη μιας ανάγκης. Η τρέλα δεν είναι πια μέσα στα δεδομένα του καθενός από εμάς. Και από ό,τι βλέπω και από τα ρεπορτάζ, γενικότερα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, άλλη κίνηση στο Ηράκλειο, άλλη στο Ρέθυμνο, άλλη στα Χανιά, άλλη στο Τυμπάκι, άλλη σε μια πιο μικρή περιοχή, σε μια αμιγώς τουριστική περιοχή που τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα και δεν υπάρχει ο τουρισμός. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικά νούμερα. Βεβαίως. Δεν έχουμε για τις αγορές όλης της Κρήτης, δεν έχουμε γίνει η πλήρη αποτύπωση των δεδομένων μέχρι στιγμής. Έχουμε μία αίσθηση με την καθημερινότητα που έχουμε σε επαφές με όλους τους εκπροσώπους των αγορών αυτών και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έτσι μία, αν θέλετε, δεν υπάρχει μία συνοχή και αυτό οφείλονταν σε πολλούς παράγοντες, αλλά στο τέλος υπάρχει μία σχετική ικανοποίηση. Και να σας εξηγήσω γιατί. Πέρυσι ήταν μία χρονιά καλή για τις αγορές. Μια αγορνιά, ειδικά τις γιορτινές μέρες του Δεκεμβρίου, ο μήνας που είναι καθοριστικός για τον προϋπολογισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ήταν καθοριστικός και πέστε πολύ, πολύ καλός. Γιατί ήταν το λάδι πέρσι μια μεγάλη παραγωγή με καλές τιμές που δημιούργησαν, που βοήθησαν τον προϋπολογισμό των οικοκυριών και των πολιτών. Υπήρχε, θέλετε, τα επιδόματα, τα αγροτικά επιδόματα και όλες άλλες αυτές τα βοηθήματα ήταν σε ένα καλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν φέτος. Φέτος υπήρξαν διάφορες και αστοχίες, αλλά και, αν θέλετε, και ένας εξορθολογισμός που είπαμε ότι πρέπει, και είπαμε και προηγούμενο ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν. Αυτά όλα τα πράγματα φέτος δεν υπήρχαν. Υπήρχε, αν θέλετε, ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο σε αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, είχαμε κλείσει δύο χρόνια σχεδόν η κοινωνία, οι αγορές μέσα από τις πανδημία και λοιπά. Ο κόσμος βγήκε έξω με έναν τρόπο έτσι να καλύψει ανάγκες που ίσως του χρειαζόταν, ίσως όχι. Ήταν πέρυσι μια, θέλετε, τελείως διαφορετική χρονιά. Φέτος, με τα δεδομένα αυτά που σας είπα προηγούμενα, ότι φέτος δεν λείπει το λάδι, λείπει. Είναι η σύγκριση που κάνετε τώρα. Τα επιδοτήματα και επιδοτήσεις των αγροτικών που φέτος είναι μειωμένα και ταυτόχρονα ότι υπάρχει το γενικότερο
κλίμα της, αν θέλετε, της ρευστότητας στην κοινωνία που είναι πιεσμένο για πολλούς πράγματους, δεν θα αναλύσουμε τώρα. Έτσι, πολλοί είναι παράγοντες που πραγματικά έχουν συμπιέσει τη ρευστότητα της κοινωνίας. Πληθωρισμός, πόλεμος, γεωπολιτικά, όλα αυτά, μια κατάσταση παράξενη στην οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν, με βάση τα δεδομένα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Όλες οι αγορές, και αυτές που είχαν ένα μεγαλύτερη ένταση και αυτές που είχαν μια μικρότερη ένταση, για τους όλους τους παράγοντες, στο τέλος με βάση τα δεδομένα αυτά υπάρχει μια ικανοποίηση σε όλη την Κρήτη, όλες τις αγορές. Το προσδιορίζεται με αυτή την ικανοποίηση, με βάση έτσι τα στοιχεία ή την αίσθηση που επικρατεί, με βάση την αίσθηση που επικρατεί για τα Χριστούγεννα ή για την Πρωτοχρονιά πιο πολύ. Ναι, υπήρχε και στις αγορές, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο και στις άλλες αγορές, στις αστικές αγορές, η κινητικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, και την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς υπήρχε μεγάλη κινητικότητα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν δεδομένα τα στοιχεία αυτά. Ναι, είπατε ότι είναι η αίσθηση που έχετε από τους... Ναι, από την, είπατε ότι είναι από την αρχή η αίσθηση που υπάρχει βάσει των συζητήσεων που κάνετε με τους συναδέλφους σας σε όλη την Κρήτη, ότι υπήρχε μια ικανοποίηση τουλάχιστον παραμονές τόσο των Χριστουγέννων όσο και της Πρωτοχρονιάς. Τώρα από την άλλη έρχονται και οι εκπτώσεις. Μακάρι, γιατί τα τελευταία χρόνια ούτε οι περίοδοι αυτοί των εκπτώσεων αποδίδουν τα αναμενόμενα, να κινηθεί διαφορετικά η αγορά που και με βάση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στενάζει, και μην ξεχνάμε ότι οι μικροί και πολύ μικροί επιχειρηματίες είναι εκείνοι που σηκώνουν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο βάρος, όπως λέτε πάντα. Βεβαίως. Καταρχήν με τις εκπτώσεις ξεκινάμε από Δευτέρα. Υπάρχει μια νομοθεσία και ένας κανονισμός πάνω στον οποίο πρέπει να εφαρμόσουν οι έμποροι και οι αγορές αυτές τις κανονιστικές που ο νόμος ορίζει. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί. Η σχέση αυτή που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ πολιτών, μεταξύ νοικοκυριών, καταναλωτών και των λιανικού εμπορίου την τελευταία χρόνια έχει ένα διάβλιο επικοινωνίας πάρα πολύ καλό. Αυτό φάνηκε και τώρα και στις γιορτές, ότι το λιανικό εμπόριο αφουγκαζόταν την αυτή της κοινωνίας και τα προβλήματά της, είχε προσφέρει ποιοτικά προϊόντα σε πολύ πολύ καλές τιμές. Είναι ικανοποιημένοι με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές ότι κάλυψαν ανάγκες τους, τις κάλυψαν με καλές τιμές και ποιοτικά προϊόντα. Αυτή η σχέση πρέπει να συνεχιστεί και τώρα στην εκτοτική περίοδο της χειμερινής εκτοτικής περίοδου. Πρέπει να παρακολουθούν την αγορά, ζητάμε να παρακολουθούν την αγορά, να μην υπάρχουν αστοχίες, να λειτουργήσει η νομοθεσία και οι κανονισμοί με βάση τα δεδομένα των εκπτώσεων. Από την πλευρά των εμπόρων σας βεβαιώνω ότι έχω σε όλη την Κρήτη την αίσθηση και την γνώση ότι θα είναι εξ αρχής δυναμική η εκπτωτική αυτή περίοδος, με πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Εξ αρχής είναι, αν θέλετε, ένα κάλεσμα στην κοινωνία για να έχουμε μια καλή συνεργασία. Σε αυτό το τομέα λοιπόν ελπίζω, συγγνώμη η φωνή μου δεν είναι τα καλύτερα, ελπίζω ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, κρατάμε αυτές τις πληροφορίες και σας αποχαιρετούμε, ευχόμενοι τα καλύτερα για το 2024, κύριε Κουμαντάκη. Ναι, μια κουβέντα μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ελπίζομαι ότι αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια και έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις αγορές και της Ελλάδας και της οικονομίας της Ελλάδας και της και της ευρωπαϊκής οικονομίας, ίσως να εξαλειφθούν λίγο ή να... γιατί να συντηρηθούν είναι το θεωρώ αδύνατον, αλλά τουλάχιστον να μειωθούν αυτές οι παράγοντες, γιατί η οικονομία μας χρειάζεται να προχωρήσει μπροστά
έχουμε μείνει πίσω, πρέπει να προχωρήσει μπροστά, πρέπει να γίνουν επενδύσεις που δυστυχώς το όλο σύστημα μέχρι στιγμής δεν βοηθάει στη διατήρηση αυτή. Πρέπει λοιπόν να πούμε η καινούργια χρονιά να είναι σε μετέρα κατεύθυνση. Μάλιστα. Τώρα να σας πω, εγώ σας αποχαιρέτησα, εσείς συμπληρώσατε, να ξανασυμπληρώσω και να ξαναρωτήσω εγώ και μετά σας αποχαιρετώ. Με τη νέα δημοτική αρχή, ποια είναι η δική σας η επικοινωνία και πώς πορεύεστε από εδώ και παρακάτω, πότε η συνάντησή σας, με επίσημα πρώτη συνάντηση με τον νέο Δήμαρχο Ηρακλείου και ποια τα δικά σας τα ζητούμενα για το Ηράκλειο? Τα ζητούμενα πολλά. Βάλτε τα σε μία προτεραιότητα, το πρώτο και το δεύτερο. Και σε πολλές, αν θέλετε, περιοχές της αγοράς εδώ του Ηρακλείου. Εμείς τώρα μπήκανε, ξεκινήσανε την αρχή. Πιστεύω στο πρώτο δεκαήμερο θα ζητήσουμε να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση, να δούμε, να προσεγγίσουμε λίγο τα δεδομένα εκεί που έχουν επικρατήσει τα καινούργια, να δούμε τι συνθήκες υπάρχουν, τι φιλοσοφία υπάρχει, τι σκέψεις υπάρχουν, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, τι τρόπους μπορούμε φαντάζομαι ότι τα ανταποδοτικά τέλη είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως επίσης και το κυκλοφοριακό ένα μεγάλο θέμα. Θέλω να σας πω ότι είναι τα προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα και δεν ξέρω, ακόμα είμαστε λίγο σε μια σύγκριση πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας και μια επαφές με την καινούργια δημοτική αρχή, αν μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Δώστε μου τα 2, 3, 4, τα πρώτα τα μεγάλα, σε τίτλους σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς εσείς τα ιεραρχείτε? Ιεραρχούμε, σας είπα, σε διάφορους μέρους της αυτής. Η αγορά έχει μεγάλα θέματα με την καθαριότητα. Ναι. Η αγορά έχει μεγάλα θέματα με τον τρόπο, αν θέλετε, της καινούργιας κυκλοφοριακής, αυτές που έχουν δημιουργήσει θέματα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δηλαδή υπάρχει μια κυκλοφοριακή μελέτη η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Είναι ένα θέμα τεράστιο. Καλά, η κυκλοφοριακή μελέτη εδώ, που δεν έχει εφαρμοστεί, αλλά μισό λεπτό κύριε Κουμαντάκη, αλλά πρέπει να το βλέπουμε και σε νέα δεδομένα. Η κυκλοφοριακή μελέτη πριν από τόσα χρόνια, επικαιροποιημένη στο σήμερα και με ορίζοντα δεκαετίας, εικοσαετίας, οι πεζόδρομοι οι οποίοι μας είναι χρήσιμοι από την άλλη, είναι δηλαδή πολλοί παράμετροι, δεν είναι απλά μία κουβέντα να περνάει ένα αυτοκίνητο μόνο από ένα δρόμο. Είναι σύνθετο, πολύ σύνθετο το πολύ θέμα σύνθετο, αυτό. Μα το έχουμε βιώσει, το ζούμε, το έχουμε παλέψει το θέμα. Ωραία, αυτό. Καθαριότητα, κυκλοφοριακό. Κυκλοφοριακό στην πόλη μέσα. Υπάρχει τα θέματα των αυξήσεων, έτσι, των αυξήσεων των τελών, των δημοτικών τελών και των φόρων που έχουν με την τελευταία δημοτική αρχή. Έκανε μια προσπάθεια να τα περάσει. Πρέπει αυτά να γίνει ένας εξορθολογισμός, να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε με την καινούργια δημοτική αρχή. Εδώ στη Φοινική Απαλάδες μας βάλανε 30% πάνω αυξήσεις σε ένα χώρο που οι υποδομές είναι τέτοιες που είναι μηδενικές. Που είναι μηδενικές, δηλαδή πληρώνουμε φόρους και δημοτικά τέλη στην αρχή χωρίς να έχουμε καμία ανταπόδοση. Αυτά είναι και σε άλλες αγορές του Ηρακλείου μέσα και σε άλλες περιφερειακές αγορές. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Είναι μεγάλα θέματα. Μάλιστα. Και υπάρχουν και λιγότερα, μικρότερα θέματα που είναι συσσωρευμένα και πρέπει να δοθούν λύσεις. Ελπίζουμε ότι έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας και μια καλή συνεργασία. Είπατε ότι θα ζητήσετε συνάντηση ούτως ή άλλως σε ένα εμπορικό σας σύλλογος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου με την νέα δημοτική αρχή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα κύριε Κουμαντάκη, καλή χρονιά.